Καλησπέρα και από μένα. Να σκεφτείτε μόνο ότι είχαμε 387 οι οποίοι έφτασαν το πρωί πρόσφυγες και μετανάστες στο λιμάνι του Πειραιά. Ήταν οι 367 από Μυτιλήνη και άλλα 20 άτομα από την ΚΟΤ. Την ίδια ώρα που το 24ωρο που έκλεισε είχαμε περίπου 280 με 290 πρόσφυγες και λαθρομετανάστες από τα τουρκικά παραλία. Μόνο αυτό το 24ωρο. Οπότε καταλαβαίνουμε και την αντιστοιχία. Τώρα, έχουμε ένα σποτάκι, ένα βίντεο, το οποίο είναι διάρκειας 2 λεπτών και 40 δευτερολέπτων, το οποίο λέγεται Φιλοξένεια. Είναι από το Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης, το οποίο μάλιστα βλέπουμε εδώ, το συγκεκριμένο σποτάκι, τα ξενοδοχεία τα οποία πλέον μπορούν να δοθούν στους πρόσφυγες και στους μετανάστες. Παράδειγμα, στο αυτό το σποτάκι φιλοξενούνται δύο οικογένειες. Η μία από τη Συρία και η άλλη από την Ερυθρέα. Είναι νοτιοδυτικά από το Σουδάν. Λένε την προσωπική τους εμπειρία. Λένε ότι αρχικά είχαν φτάσει σε νησιά όπως είναι στην ΚΟ. Οι συνθήκες δεν ήταν τόσο καλές, αλλά πλέον στα ξενοδοχεία που φιλοξενούνται λένε χαρακτηριστικά αυτοί οι άνθρωποι ότι μπορούν να συνεχίσουν τα όνειρά τους.